Μπέση Μάλφα. Γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου. Αποφύτησε από την Ελληνοαγγλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ και σπούδασε θέατρο στη Σχολή του Θεάτρου Κάρολος Κουν, χορό στην Κρατική Ορχιστρική Σχολή Χορού και κλασικό τραγούδι στο Οδείο Αθηνών. Η καριέρα της στο χώρο της υποκριτικής ξεκίνησε το 1989. Το 1993 ήταν η Μάγισσα Λόα στην ροκ όπερα του Νίκου Καρβέλα «Δαίμονες». Έναν χρόνο μετά τη θαυμάσαμε στην κοινωνική σειρά «Το τελευταίο αντίο» σε σκηνοθεσία Γιάννη Διαμαντόπουλου. Την ίδια χρονιά πρωταγωνιστούσε και στο επεισόδιο «Χωρίς άλοθη» της αστυνομικής σειράς «Τμήμα Ηθών». Το 1995 την απολαύσαμε στο επεισόδιο «Σκοτεινός δρόμος» της σειράς του Βασίλη Σπυλιόπουλου «Δρόμοι της πόλης», ενώ το 1996 την γνωρίσαμε ως Άντζελα στην κομική σειρά «Ο γιος του πατέρα» σε σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονόπουλου. 4 χρόνια αργότερα υποδίθηκε το ρόλο της τραγουδίστριας Βαλέρια στη σειρά «Θα σε δω στο πλοίο» σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη, ενώ την ίδια χρονιά την απολαύσαμε και στο επεισόδιο «Σκουπίδια» στην τηλεοπτική σειρά του Αλέξανδρου Κακαβά «Κόκκινος κύκλος». Το 2002 πρωταγωνιστούσε στο επεισόδιο «Happy End» της ίδιας τηλεοπτικής σειράς. Την ίδια χρονιά πρωταγωνιστούσε και ως Αλίκη στην κομική σειρά του Λευτέρη Καπώνη «Τα φιλαράκια». Το 2003 ήταν η Μπέση στη σειρά της Ρένας Ρίγκα «Σαν το σκύλο με τη γάτα». Έναν χρόνο μετά πρωταγωνιστούσε στην πολύ πετυχημένη κομική σειρά του Πάνου Αμαραντίδη «Η ώρα η καλή». Το 2005 την απολαύσαμε ως Τζίνα στο επεισόδιο «Η απαγωγή» της σειράς μυστηρίου «Δέκατη εντολή» σε σκηνοθεσία Πάνου Κοκκινόπουλου. Την ίδια χρονιά την απολαύσαμε και ως Ρένα στο επεισόδιο «Νοικοκυρεμένες δουλειές» στην ίδια σειρά μυστηρίου. Έναν χρόνο μετά την απολαύσαμε στην κομική σειρά του Αποστόλη Τσαούσογλου «Πήγε εσύ, έλα εσύ», ενώ το 2007 ήταν η Νίκη στη σειρά «Δέκατη εντολή» στο επεισόδιο «Αποπλάνηση». Την ίδια χρονιά ήταν και η Μπέση Μπουδούρη στο επεισόδιο «The End» της ίδιας τηλεοπτικής σειράς. Το 2008 ήταν η Λένα στην αξέχαστη κομική σειρά «Μαύρα μεσάνυχτα», ενώ υποδίθηκε και την κυρία από το ιατρείο την ίδια χρονιά στην κινηματογραφική ταινία «Τρυφερότητα» σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Καραμίτσου. Το 2009 πρωταγωνιστούσε αλλά και σκηνοθετούσε τη ροκ όπερα «No Shakespeare Please». Έναν χρόνο αργότερα πρωταγωνιστούσε στην κομική τηλετενία «Ο γάμος της κόρης μου», ενώ την ίδια χρονιά την απολαύσαμε και στην κινηματογραφική ταινία «I Love Καρδίτσα» σε σκηνοθεσία Στράτου Μαρκίδη. Το 2011 υποδίθηκε την καλερίστα στο επεισόδιο «Έργο τέχνης» της κομικής τηλεοπτικής σειράς «Η γενιά των 592 ευρώ», ενώ την ίδια χρονιά πρωταγωνιστούσε και στην κινηματογραφική κωμωδία «Απ' τα κόκαλα βγαλμένα». Έναν χρόνο αργότερα μας συστήθηκε ως Ρίτα στην κοινωνική σειρά «Είναι στιγμές», ενώ ταυτόχρονα την απολαύσαμε και στην κινηματογραφική κωμωδία «Λάρισα εμπιστευτικό» σε σκηνοθεσία Στράτου Μαρκίδη. Από το 2013 τη θαυμάζουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, αφού συμμετέχει στην κριτική επιτροπή της ψυχαγωγικής εκπομπής «Your Face Sounds Familiar». Σήμερα η αγαπημένη μας ηθοποιός Μπέση Μάλφα πρωταγωνιστεί στην πολύ πετυχημένη θεατρική παράσταση «Δείπνο με φίλους». Η αγαπημένη μας Μπέση Μάλφα κοντά μας. Χαίρετε. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Πόσα πράγματα. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Είσαι καλά. Είμαι καλά. Θέλω να τα πούμε στον καναπέ. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χεράκι, χεράκι. Πολύ χαίρομαι. Σε βλέπω κάθε Κυριακή. Σε ευχαριστώ σε πολύ. Σε παρακολουθώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το σόου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ και εμένα μου αρέσει. Τη δικιά σου πινελιά. Φαίνεται ότι σου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις τόσα πολλά πράγματα και πίστευα ότι έπρεπε να καθίσω και φαντάζομαι ότι αυτά ήταν μέρος της δουλειάς σου, δεν ήταν όλα. Είπα έξω στη Φέη, τη συνεργάτη σας, ότι δεν έχω σχεδόν τίποτα από όλα αυτά και χάρηκα πολύ που τα βρήκατε και θα μου φτιάξει ένα DVD. Εννοείται ότι ευχαριστώ. Θα έχεις και εσύ στο αρχείο σου. Γενικώς συγκεντρώνεις τις δουλειές σου, τις έχεις αρχείο τοποθετημένα. Όχι. Ο Γεράσιμος μαζεύει κάποιο. Δεν ξέρω, είμαι σαν τους Ινδιάνους. Δεν έχω πολλές φωτογραφίες και πολλά πράγματα τις δουλειές μου. Δεν έχεις. Δεν σε στεναχωρεί αυτό, το ότι δεν τα συγκεντρώνεις. Όχι, δεν με στεναχωρεί, αλλά χαίρομαι όταν βλέπω ότι κάποιος άλλος θα μου το δώσει. Εννοείται. Οπότε θα το έχω. Εννοείται. Εμείς πολύ χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δείπνω με φίλους. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Καρπόθηκα πολύ την αγάπη του κόσμου και στους δρόμους. Και στα μαγαζιά και στο θέατρο, την ευγένεια, είναι πάρα πολύ ευγενικοί οι άνθρωποι εδώ και αρκετά καλλιεργημένοι θα έλεγα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
Και έχουν αγάπη για το θέατρο. Έχουν πολύ. Βλέπουμε πολύ. Ότι υπάρχει τρομερή απήχηση από τον ναι, κόσμο. Πιθώς. Έρχονται στο θέατρο και τους αρέσει πάρα πολύ. Έρχονται στο θέατρο, τους αρέσει. Έρχονται μετά στα καμαρίνια, μας μιλάνε, μας λένε και για τη δική τους ζωή. Δεν έρχεσαι όμως πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι. Είχα έρθει και πέρυσι με το killer του Guillaume Clua. Είχα έρθει και πρόπερσι. Ένα χρόνο πριν, με το No Shakespeare Please, με τους πειρατές, έρχομαι κάθε χρόνο. Ποια παράσταση είναι αυτή που αγαπάς περισσότερα, ανεξάρτητα τώρα από αυτή που είσαι, δείπνω με φίλους, που είσαι όντως με φίλους. Γιατί εννοείται, όλοι... βασικά αυτό εξαιρετική. Ήταν το κίνητρο για να πάω με τους φίλους μου. Ναι. Δεν έχω κάποια που να την αγαπάω πιο πολύ. Εκεί που είναι βέβαια η καρδιά μου χτυπάει πιο δυνατά, είναι σε αυτά που είχα γράψει και είχα στήσει εγώ, ομολογώ. Το No Shakespeare Please. Τα μουσικοχορευτικά. Ναι, ναι. Αυτά τα δικά μου όμως, όχι γενικά σαν musical. Τη δική σου ιδιότητα ουσιαστικά, γιατί ναι, έχεις σπουδάσει και χορό, έχεις σπουδάσει και μουσική και σε κέντρισε περισσότερο, σε ενδιέφερε η υποκριτική. Ναι. Περισσότερη αγάπη. Όχι ότι τα άλλα τα έκανες με βαριά καρδιά. Απλά θεωρώ ότι όλες αυτές οι τέχνες συναντιούνται στην υποκριτική. Με ένα περίεργο τρόπο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ένας ηθοποιός πρέπει να τα έχει και τα τρία. Όπως και τη βιβλιογραφία και τη μόρφωση. Και αυτό τώρα το βλέπουμε ούτως ή άλλως και στο Your Face Sounds Familia. Για ναι, τους έχουμε εξαιρετικούς διαγωνιζόμενους. Εγώ έχω να πω ότι προς κοινό Παντελή Καναράκη. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ δηλαδή, πολύ που το λες. Παντελής Καναράκης είναι φοβερός με τα πιέσεις του. Είναι φοβερός και αυτός, αλλά είναι και όλοι να πούμε. Όλοι είναι εξαιρετικοί. Γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν. Και πολύ συχνά ο κόσμος λέει, μα λέτε όλο καλά. Ναι, αν θέλεις ανέβα εσύ να το κάνεις, να τραγουδήσεις τόσο καλά, να χορέψεις τόσο καλά και να παίξεις τόσο καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό στα που κάνεις. Στα μάτια αλωνών μπορεί να φαντάζει ότι είναι εύκολο, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί... Όπως και για τους τοπίους, νομίζουν ότι είμαστε κάτι τύποι που απλώς λέμε λόγια, ξέρεις. Όχι βέβαια, κάθε άλλο. Ειδικά εσύ είσαι το διαμάντι, βέβαια. Όλοι σας είσαστε εξαιρετικοί στην Κριτική Επιτροπή. Αλλά ευχαριστώ. Μου αρέσεις πάρα πολύ και ο σχολιασμός που κάνεις και η κριτική, γιατί το κατέχεις πάρα πολύ. Ίσως έχει παίζει ρόλο και ότι το αγαπάω και πάρα πολύ. Και φαίνεται αυτό και αγαπώ πολύ καλά. Και τους παίκτες. Ναι. Μπες μου, περνάς καλά, γελάς με την ψυχή σου. Αφήνεσαι πολύ στο παιχνίδι. Γενικά αφήνομαι σε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι τα παιδιά της παραγωγής, ήταν από την αρχή ο τρόπος που με αγκάλιασαν, που μίλησαν μαζί τους, είναι αυτά που λέμε cool και ok. Και με τη Μαρία φαντάζομαι περνάτε καλά. Α, καλά, δεν το συζητώ. Είναι πολύ κυρία, πολύ κυρία με τα όλα της, με κάπα κεφαλαίο. Και είναι πάρα πολύ ωραίοι και ευγενικοί άνθρωποι, οπότε αισθάνεσαι άνετα με έναν τρόπο. Αυτό έχει να κάνει και με σένα βασικά, Μπέση μου, γιατί αν δεν ήσουν εσύ καλή σε πρώτη φάση και αν δεν έβγαζες κάτι θετικό, πιστεύω ότι και ο άλλος το εισπράττει. Θετικό αυτό βγάζω, αλλά δεν είμαι και πάντα τόσο καλή, είμαι ευγενής βεβαίως. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι, δηλαδή θυμάσαι εσύ να μου πεις, ας πούμε, τώρα έναν αρνητικό σχολιασμό, κάτι που δεν σου άρεσε, ας πούμε, από κάποιο διαγωνιζόμενο. Όχι. Μα τα λέω πάντα με το γάντι και γι' αυτό νομίζουν όλοι ότι λέω καλά. Επί της ουσίας είναι οι παρατηρήσεις. Οι παίκτες καταλαβαίνουν τι τους λέω και πού πηγαίνει αυτό. Είναι κλειδιά που τους δίνω για να τα χρησιμοποιήσουν στην επόμενη μεταμόρφωση. Στην επόμενη μεταμφίεση. Ακόμα και ο τελευταίος σχολιασμός που είπες για τον Παντελή Καναράκη συγκεκριμένα, γιατί το παρακολούθησα. Ήταν... ότι ήταν εξαιρετική η μεταμφίεσή του και ήταν τόσο όσο. Γιατί η Μαρινέλα είναι μια καταξιωμένη καλλιτέχνηδα, μας έχει αφιερώσει τόσα πολύ ωραία τραγούδια και είναι τόσο διαχρονικά. Και όμως ο Παντελής την πλησίασε, την άγγιξε. Ακόμα έχει... και το στυλ του, ο τρόπος που είπε το τραγούδι ήταν τόσο σαν να έβλεπε τη Μαρινέλα. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή αξιοπρεπώς. Και όχι μόνο αυτό, εξαρτάται και πόσο χιούμορ θα βάλεις. Το ζητούμενο είναι να κάνεις και λίγο χιούμορ για να μην είναι ξερό αυτό που κάνεις, γιατί όλες αυτές οι προσωπικότητες είναι έντονες και από μόνες τους έχουν χιούμορ. Όταν πας να κάνεις την κόπια πρέπει να βρεις αυτά τα κλειδιά που λέμε. Ναι. Το θέμα είναι αν το κοροϊδέψεις ή αν θα βάλεις το χιούμορ που έχει αυτός που ενσαρκώνεις. Ναι. Και εκεί νομίζω κάποιοι παίκτες το πετυχαίνουν πάρα πολύ. Με τον πολύ Κώστα καλά. Δόξα πιστεύω ότι έχετε ένα θέμα. Γιατί ξεφεύγει. Τον λατρεύω. Καθόλου, είναι φίλες μου. Με την καλή την έννοια λέω ότι και εμείς περνάμε καταπληκτικά από το σπίτι. Ναι, έχει ναι, πολύ γέλιο. Τρομερό πολύ γέλιο ο Κώστας Δόξας. Έχει απλώσει δηλαδή το ταλέντο του τόσο πολύ, ειδικά με την Ρουσλάνα τώρα. Είχε μεγάλη πλάκα γιατί στα καμαρίνια
βαφόμουν με τους παίκτες, ναι. Και ήταν η στιγμή που έπρεπε να ξυριστεί ο Κώστας Δόξας. Και ξυριζόταν όλα στα σέρβικα. Έπαιρνε όλες τις ελληνικές λέξεις και τις έκανε σέρβικα. Δεν παίζεται. Ρίχνετε πολύ γέλιο. Ρίχνουμε πολύ γέλιο, ναι, με την Κριτική αυτό. Επιτροπή τους υπολείπους, Αλέξανδρος Ρήγας, Κατερίνα Γαγκάκη, Θεά. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά τι να πεις. Ο Αλέξανδρος είναι ένας άνθρωπος που έχω δουλέψει μαζί του και τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν μυαλό, σαν μόρφωση και σαν αρσενικό. Για μένα είναι πρότυπο αρσενικού. Είναι πολύ άντρας, με όλη τη σημασία της λέξεως. Ο Τάκης είναι το πειραχτήρι μας, ο φίλος μας που μας ανεβάζει μόλις πέφτουμε. Και η Κατερίνα είναι μια γυναίκα πανέμορφη, πανύψηλη, πανέξυπνη, διάνοια. Τρομερά εύστροφη. Έντονη προσωπικότητα, καλός άνθρωπος, είναι υπέροχη. Θέλω να μου πεις για εδώ, για τους φίλους σου εδώ, πώς περνάτε. Ναι. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για αυτή την παράσταση που λέγεται «Δείπνο με φίλους». Ναι. Και κατά σύμπτωση είμαστε και στη ζωή φίλοι. Χρόνια. Χρόνια, ναι, εντάξει, πολλά χρόνια. Ξεκίνησε η φιλία από συνεργασία, φαντάζομαι. Με τη Ρένια συναντηθήκαμε στο θέατρο Λαμπέτη, σε ένα έργο του Αλέξανδρου Ρήγα. Φοβερό ζητά... Δεν παίζεται η Ρένια. Και είναι όπως τη βλέπεις αυτό, δεν είναι. Ναι, ναι. Είναι αυθεντική. Πολύ. Εξαιρετική ηθοποιός, πολύ καλή φίλη. Και αυτή με πρότεινε στη δουλειά. Ναι. Τη δουλειά αυτή τη χρωστάω στη φίλη μου τη Ρένια. Και βεβαίως και όσα χρήματα έβγαλα. Όσα χρήματα έβγαλα. Να είναι καλά η γυναίκα. Τον Κλέωνα τον Γρηγοριάδη τον ξέρω από παιδί. Ήταν και ναύτης του πατέρα μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Τον Γρηγόρη τον Βαλτινό βεβαίως με έχει ξανασκηνοθετήσει και έχει παίξει και με το Γεράσιμο, το σύζυγό μου. Τέλος πάντων, ήμασταν φίλοι από τα παλιά. Πολύ παλιά, ναι. Και μαζευτήκαμε να παίξουμε αυτό το έργο που αφορά στις σχέσεις των ζευγαριών στο γάμο, τη φθορά του χρόνου, καθώς και τις φιλικές. Σχέσεις, γενικότερα. Φιλικές σχέσεις, ναι. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς το βλέπει ο συγγραφέας, βεβαίως. Αρκετοί από τους θεατές ταυτίζονται με τους ρόλους μας. Το ένα ζευγάρι αυτό σας χωρίζει. Αυτό σας εξομολογούν. Ναι. Γι' αυτό σου είπα, στα καμαρίνια γίνονται συζητήσεις πολύ ωραίες μετά το τέλος της παράστασης. Και το άλλο ζευγάρι αποφασίζει να πολεμήσει αυτή τη φθορά και να ξεκινήσει από την αρχή. Το οποίο είναι άσπρο και μαύρο, έτσι. Αυτό. Εσύ πώς είσαι με το Γεράσιμο? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που διάλεξα να είμαι μαζί του και διάλεξε να είναι μαζί μου. Κάνουμε την ίδια δουλειά, οπότε έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Πώς είναι δύο άνθρωποι που είναι τόσο πολλά χρόνια μαζί στο σπίτι να κάνουν και την ίδια δουλειά? Δηλαδή, υπάρχουν τρομερές ανασφάλειες για το θέμα του ηθοποιού. Πώς εσείς το διαχειρίζεστε στο σπίτι? Κοίταξε, αν αφορά στο αν θα βρούμε δουλειά, εγώ είμαι ο αισιόδοξος άνθρωπος. Ο Γεράσιμος είναι λίγο το ανέκδοτο αυτό με το γρίλο. ναι. Όσον αφορά στη σχέση μας, είμαστε άνθρωποι που έχουμε πεποίθηση σε αυτόν, πιστεύουμε στον εαυτό μας, δηλαδή έχουμε αυτοπεποίθηση, οπότε δεν υπάρχει κάποιο είδους ανασφάλεια. Θαυμάζουμε ένας τον άλλον, που είναι σημαντικό στο γάμο, αυτό πιστεύω. Είναι το είδωλό μου και είμαι το είδωλό του, οπότε πραγματικά δεν ξέρω τι να σου πω. Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες, δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Ανταγωνισμός υπήρχε κάποιο διάστημα τουλάχιστον? Ποτέ. Ποτέ. Από την αρχή υπήρχε απεριόριστος θαυμασμός. Και σεβασμός. Και σεβασμός, βεβαίως. Τι σου λέει, τι σου σχολιάζει, κριτική, ας πούμε, του σκιαδαρές του συζύγου, του Γεράσιμου, τώρα ξεχνάω και το όνομα του, το μικρό. Κοίταξε, συνήθως τα σχόλιά του είναι θετικά, γιατί σου είπα ότι υπάρχει αυτός ο θαυμασμός. Όπου νομίζει, και αν φυσικά φτάσουμε να μιλάμε ο ένας για τη δουλειά του άλλου, γιατί δεν πολύ ανακατευόμαστε, και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλό συστατικό σε ένα γάμο, να νιώθει ο καθένας ελεύθερος στο τι δουλειά θα διαλέξει, πώς θα την κάνει, με ποιο τρόπο, πόσες ώρες θα λείψει. Καταλαβαίνουμε πολύ ο ένας τον άλλον όσον αφορά τις ανάγκες της δουλειάς, τα ωράρια, ακόμα και μια πίεση που μπορεί να νιώθει ο... Και όταν λείπετε εκτός, είτε εσύ είτε ο Γεράσιμος, αυτό πώς το διαχειρίζεστε? Ναι, τα προηγούμενα χρόνια... Υπήρχε πρόβλημα? Όχι. Σε αυτό. Κάναμε δουλειές, πότε δούλευε πολύ ο ένας, λιγότερο ο άλλος. Ζούσε και ο μπαμπάς μου, τώρα είναι μόνη της η μαμά μου και κρατάει τα παιδιά. Εν τω μεταξύ αυτά μεγάλωσαν τα κορίτσια. Τρία, έτσι. Ναι, τρία. Τρία κορίτσια. Όχι, δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
Πόσο είναι το αγόρι και πόσο τα κορίτσια? 16,5 τα κορίτσια, 8,5 ο μικρός. Ωραίες ηλικίες είναι. Πολύ ωραίες, πολύ. Έρχονται στο θέατρο? Έρχονται και στο θέατρο, βλέπουν και πολύ θέατρο τα κορίτσια. Ο μικρός δεν νομίζω ότι του αρέσει και πάρα πολύ. Απλά από περιέργεια θα δει την παράσταση, άντε να τη δει δύο φορές. Τα κορίτσια κάνουν άλλη δουλειά, ανάλυση, ψάξιμο και τέτοια. Ήταν εύκολο για σένα για να τα μεγαλώσει μέχρι τώρα? Και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ δύσκολο, γιατί διανύεται και για τα κορίτσια την εφηβεία. Τώρα, πώς είναι γενικώς? Κοίταξε, ήταν και εύκολα και δύσκολα. Το εύκολο είναι ότι χαίρεσαι πάρα πολύ που έχεις παιδιά και τα μεγαλώνεις. Και το δύσκολο είναι να είσαι ευχαριστημένος από τη δουλειά σου, γιατί αυτό το καρπώνονται τα παιδιά. Πολύ. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ της γυναίκας που δουλεύει και γυρίζει στο σπίτι και είναι καλά. Όποια προβλήματα έχει και όταν έχει, ας πούμε, η γυναίκα αισθάνεται, ρε παιδί μου, ικανή. Μπορεί να κάνει πράγματα και μόνη δημιουργική. Της. Και δημιουργική. Αυτό μπορεί να είναι και στο σπίτι της, έτσι, να είναι μια καταπληκτική νοικοκυρά. Η ευτυχία, το ότι κάνω καλά αυτό που έχω αποφασίσει και έχω αναλάβει, είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Γιατί το εισπράττουν αυτό που λες καθημερινά. Τα πάντα εισπράττουν, είναι καθρέφτης μας. Πώς είναι η εφηβεία τώρα για τα κορίτσια? Στα συγκεκριμένα παιδάκια είναι καλή. Γιατί ο Θεός θεωρώ ότι μου έκανε δώρο αυτά τα παιδιά. Είναι καταπληκτικά παιδιά. Είναι σεμνά, ταπεινά. Πολλές φορές διαβάζουν παραπάνω από το κανονικό και τις πιέζω να μην διαβάζουν. Είναι καλλιτέχνηδες και οι δύο. Όταν λες? Όταν λέω ότι θέλουν να ακολουθήσουν. Αλήθεια? Ναι, ναι. Σας το είπανε? Ναι, ναι, δυστυχώς. Μας το είπαν από πέρυσι. Γιατί το λες δυστυχώς? Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Και θέλει μεγάλο ψυχικό σθένος. Τι συζητάτε με τον σύζυγο? Ότι θα κάνουμε αυτό που θέλουν αυτές, θα τις βοηθήσουμε. Θα προσπαθήσετε να τις αποτρέψετε? Όχι, όχι. Εμένα δεν με αποτρέψαν ποτέ οι γονείς μου. Όχι. Δεν το θεωρώ δίκαιο να κάνω κάτι στα παιδιά. Είναι όρημα παιδιά τα συγκεκριμένα. Ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν και γιατί το θέλουν. Οπότε δεν θα μπορούσα ποτέ να... Καταρχήν δεν μου αρέσει που οι γονείς αποφασίζουν για τα παιδιά. Ναι. Δεν το διδάχτηκα το αυτό, έτσι, δείχνουμε. Με αυτή την έννοια. Σε άλλη οικογένεια μπορεί αυτό να είναι το σωστό. Στη δική μου δεν ήταν αυτό. Αυτό θέλω να πω. Εσείς όμως φαντάζομαι ότι θα επιμένετε να πάρουν το πτυχίο τους αρχικά, σε τι θα αποφασίσουν και μετά να σπουδάσουν υποκριτική ή ταυτόχρονα και τα δύο. Μα θα σπουδάσουν μόνο υποκριτική. Μόνο υποκριτική. Και χορό και τραγούδι και θεατρολογία και όλα αυτά. Γιατί έτσι, να ανατρέξουμε στο παρελθόν, όπως λες, ας πούμε, τα παλιά τα χρόνια, λέγανε ότι θέλουμε, ας πούμε, το παιδί μας να τελειώσει ιατρική, να τελειώσει νομική και μετά κάνει ό,τι άλλο νομίζεις εσύ. Όπως είναι τα πράγματα τώρα. Αυτό είναι το σωστό, έτσι. Γιατί ο γονιός έχει αγωνία τι θα κάνει το παιδί του άμα κλείσει τα μάτια. Έτσι. Ναι. Δεν μπορείς να το ξέρεις και είναι και πολύ άγρια τα πράγματα. Εγώ τους κάνω πλάκα και τους λέω ούτως ή άλλως υπάλληλοι θα είσαστε σε κάποιο σούπερ μάρκετ, σε ένα περίπτερο, κάτι. Οπότε θα πουλάτε με άλλη ψυχική έτσι, ικανότητα τις ντομάτες ή τις σοκολάτες. Είσαστε η δουλειά δεν είναι ντροπή. Με τις κόρες. Όχι, εννοείται ότι δεν είναι ντροπή. Γιατί είσαι φίλοι. Πολύ, πολύ φίλοι. Όσο μπορεί να είναι ένας γονιός με τα παιδιά του, έτσι. Μην το. Όχι, να μην παρεκκλεισόμαστε κιόλας. Ναι, γιατί μετά δεν υπάρχει και σεβασμός. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Όχι, δεν το κάνουμε γι' αυτό. Και του μπαμπά. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί δεν θέλω να παραβιάζω τα δικαιώματα και την ψυχολογία των παιδιών μου. Θέλω να είναι καλά. Και όταν είναι, έρχονται μόνα τους και το λένε. Όταν δεν πιέζονται πολύ, βλέπεις ότι έχουν ανάγκη τα ίδια τα παιδιά. Και πάλι ξαναλέω, στη δική μας οικογένεια, γιατί ξέρεις, μπορεί κάποιος να πει τώρα, μα τι λέει εγώ το παιδί μου, άμα δεν του πω. Κατάλαβες, ναι, ναι, ναι. Όπως εμείς τα μεγαλώσαμε από μικρά. Δεν αποτελούμε εξαίρεση. Βασικά, ο κάθε γονιός θέλει το καλύτερο για τα παιδιά του. Και έτσι. Το καλύτερο για τα παιδιά του το ξέρει είναι μόνο σχετικό με... έτσι, ο γονιός. Συμφώνω, κόλλατο είσαι φίλη μου. Και εσύ το ίδιο. Ευχαριστώ. Σ' αγαπώ. Και εγώ. Ο Γεράσιμος πώς είναι, γιατί τον έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και από το καφέ της Χαράς. Και πρέπει να σου πούμε ότι οικογενειακός εμείς. Και στις επαναλήψεις το παρακολουθούμε και γελάμε πάρα πολύ, με το Φατσέα. Έχετε δίκιο. Πώς ήταν μετά τη συμμετοχή του δηλαδή στο ρόλο που ήταν Φατσέας, που είχε ναι. Το καφενείο. Μετέφερε και πράγματα στο σπίτι, γελούσατε? Όχι. Ποτέ. Γιατί δούλευα και εγώ τότε και δεν... Ξέρεις, δεν καθόμαστε να δούμε και τις σειρές μας. Οι μανιακοί ηθοποιοί που πρέπει να δούμε πώς παίξαμε και αν ήμασταν καλοί, όχι. Κάνουμε καλά τη δουλειά μας, περνάμε ωραία εκεί και μετά το γευόμαστε αυτό από τον κόσμο. Ξέρεις, ο κόσμος είναι ο τελικός αποδέκτης και νομίζω και αυτός που... Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά αυτό.
Εντάξει, υπήρχαν στιγμές που βλέπαμε κάποια επεισόδια που είχαν πάρα πολύ ωραία αστεία και τα χρησιμοποιούσαμε για πλάκα στο σπίτι, ξέρεις. Ναι, ήταν φοβερός ο ρόλος του εκεί. Πολύ, πολύ ωραίος. Ήταν όλη η σειρά πολύ ωραία και εξακολουθεί να είναι. Και στις επαναλήψεις ακόμα, ναι, νομίζω ότι ο κόσμος κοιτάζει και χαίρεται πάρα πολύ. Είχε ένα μαγικό συστατικό ότι οι χαρακτήρες είναι αναγνωρίσιμοι. Πολύ, δηλαδή μπορείς πολύ εύκολα να ταυτιστείς. Και είναι και χαρακτήρες που μας λείπουν πάρα πολύ. Μας λείπει η γειτονιά, μας λείπει το χωριό, μας λείπει ο παπάς, μας λείπει ο φούρναρης, μας λείπει ο καφετζής, μας λείπει η πρωτε... Ξέρεις. Τάξεις και ηθική. Ναι, τάξεις και ηθική. Φοβερός δημιουργός ο Ρώμας, έτσι να λέμε και τα καλά. Εννοείται ότι πρέπει να τα λέμε. Θέλω να υπενθυμίσουμε πάλι στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν για την παράσταση, για τις ώρες της παράστασης, πες μου. Οι παραστάσεις είναι κάθε βράδυ 9.30, εκτός από Τετάρτη που είναι 8. Είναι Τρίτη με Σάββατο. Το Σάββατο έχουμε διπλή, 6.30 ώρα η απογευματινή, 9.30 η βραδινή. Φυσικά η ηθοποιή είναι ο Γρηγόρης Βαλτινός που το έχει σκηνοθετήσει κιόλας και έχει κάνει τη μετάφραση μαζί με τη Μαριλένα Παναγιωτοπούλου. Τι ωραία και φωνή. Τι ωραία φωνή ο Γρηγόρης Βαλτινός. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Αυτός δεν υπάρχει και γενικά σαν άνθρωπος. Είναι καταπληκτικός. Η Ρένια Λουιζίδου, αγαπημένη φίλη και αγαπημένη σε όλο τον κόσμο. Ο Κλέον Γρηγοριάδης, επίσης πάρα πολύ αγαπημένος ηθοποιός. Τους φωτισμούς τους έχει κάνει η Μελίνα Εμάσκα, τα κοστούμια ο Γιάννης και τα σκηνικά ο Γιάννης ο Μετζικόφ. Να πω, θέλω να μιλήσω για έναν άνθρωπο που είναι πίσω από όλα αυτά. Είναι ο Στάθης ο Νικολαίδης. Είναι συνάδελφός μας και φέτος η παράσταση αυτή, η ροή της παράστασης οφείλεται όλη σε αυτόν, διότι κάνει από την καρφίτσα που πρέπει να μπει σε ένα ρούχο. Τις λεπτομέρειες. Τα πάντα. Τα πάντα τα οφείλουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Στάθη τον Νικολαίδη. Και θέλω να το λέω συχνά, γιατί είναι καλό να αισθανόμαστε και να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους ανθρώπους που είναι, ξέρεις, πολλές φορές σιωπηλοί και πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Και πίσω από τις κάμερες. Ναι, βέβαια. Και από τα φώτα. Και από τα φώτα. Μπέση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Που ήσουν εδώ κοντά μας. Το λένε όλοι, αλλά είσαι τόσο όμορφη. Α, που δεν μπορώ να πω. Πάρα πολύ. Και εσύ πάρα πολύ γλυκιά και πολύ ειλικρινής και πολύ ζεστή, βασικά, Μπέση μου. Δεν σε περίμενα. Έχω μία θερμότητα, την έχω. Δεν σε περίμενα. Να δώσεις χαιρετισμούς σε όλους και στο μαράκι, το γλυκό. Και εσύ στην υπέροχη οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.